Η ταινία μας, μικρού μήκους, παντοχαρά, είναι μία μικρή ξενάγηση στην Κεφαλονιά με διαλόγους και αφήγηση. Στους διαλόγους οι χαρακτήρες είναι σκηνή, αλλά δεν φαίνονται στα πλάνα. Οι ηθοποιοί είναι ο Καπετάν Παναγής, η Μιμίκα, ο κύριος Γιάννης Ταβενιάρης, ο Ανδρέας, ο Βίκτορας. Πειραχτήκαμε στα γρήγορα, για 3 μέρες, διακοπές στην Κεφαλονιά, από το Αργοστόλι στο Λεξούρι με το ferry boat. Το βραδάκι στη ταβέρνα με καλή παρέα. Επαφή με την ύπαιθρο, ήλιος, θάλασσα, κολύμπι. Στην παραλία είναι τόσο ρομαντικά. Το γραφικό λιμανάκι του Αθέρα και ο Άγιος Σπυρίδωνας. Εξωτερικά γυρίσματα στο φως της ημέρας. Στην ταβέρνα, στους δρόμους του Λεξουρίου είναι το βράδυ. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το μπλε σε όλους τους τόνους, τυρκουάζ, γαλάζιο και το πράσινο ζωντανά χρώματα κάτω από το ζεστό ήλιο. Στην Ήπεθρο, στα απογευματινά γυρίσματα, ανοίγεται μια βεντάλια χρωμάτων όπως μοβ, πορτοκαλί, ροζ, γαλάζιο, πράσινο. Στη ξαφνική αλλαγή του καιρού, τα χρώματα μεταμορφώθηκαν σε μπες, καφέ τόνους που μοιάζουν με σέπια. Μετά την καταιγίδα, στο πλάνο κυριαρχεί το μπες, καφέ, πράσινο, γαλάζιο, σε παστέλ, απόχρωση. Τα περισσότερα πλάνα είναι υποκειμενικά, μέσα από τα μάτια του φωτογράφου. Έχουμε μακρινά μεσαία κοντινά πλάνα. Επίσης έχουμε και high angle πλάνα. Η κάμερα που χρησιμοποιούμε είναι stabilizer gimbal στα περισσότερα πλάνα. Η βόρτα με το ψαγάκι παντοχαρά, η ξαφνική αλλαγή του καιρού παραλίγο να εξελιχθεί από διασκέδαση στη τραγωδία. Είναι μία. Τα άγρια κύματα χάθηκαν. Ο λυσσασμένος άνεμος έγινε χάδι. Οι βροντές και οι αστραπές σύγησαν. Έμεινε μόνο το ανακάτεμα της θάλασσας. Μια σκοτεινή εχθρική, καφεπράσινη απόχρωση, κυματίζαμε έρημνα σαν να μην έγινε τίποτε. Η παραλία έχει καταστραφεί. Χώματα, πέτρες, μεγάλα βράχια έχουν κυλήσει από το βουνό και καταρρίξει στην παραλία. Το ίδιο γίνεται και στους γύρους δρόμους. Υπάρχουν παντού σωρισμένα δέντρα, βράχια, πέτρες, χρώματα παντού, δρόμοι χωρισμένοι στα δύο, κολόνες ΔΕΗ κατεστραμμένες, το ίδιο και του ΟΤΕ. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό για πολλές ημέρες. Η μετακίνηση γίνεται για όλους δύσκολη και επικίνδυνη. Τα συνεργεία του Δήμου δουλεύουν ασταμάτητα να καθαρίσουν τους δρόμους. Τα φορτηγά γεμίζουν από πέτρες, βράχους, χώματα, δέντρα. Τα συνεργεία της ΔΕΗ δουλεύουν από νωρίς μέχρι αργά. Το βράδυ για να δώσουν το πολυπόθητο ηλεκτρικό εμπειρίες αξέχαστες.